πληρώθηκα από μια δουλειά και σκέφτηκα ότι, όπα, τώρα είναι η ευκαιρία μου να φυλάξω χρήματα. Μετά σκέφτηκα ρε πλάτων ότι δεν έπει από τη Ιορδανία. Και είδα τα stories του φίλου μου του Μιχάλη που επίε. Και είναι εγκρίμα να μην πάω από τη Ιορδανία στη ζωή μου. Ρε, πόσε φορέ σου είναι τόσο ωραία εμπειρία και φτηνά τα αεροπορικά. Όχι, ρε κότσε, σε παρακαλώ, θέλω να αλλάξει. Θέλω να σκεφτεί λίγο πιο αποταμιευτικά. Ναι, αλλά you only live once. Ω, you only live once. Γιόλο, ρε Άννα μου, γιόλο, γιόλο. Αλλά καλό και το γιόλο. Αλλά φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Δεν ξέρει από αποταμίευση. Αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί κάτι. Θα πει, α, να πάρω αυτό, να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Να, προέκυψε αυτή η ανάγκη. Ναι, ρε Φλάντονα. Πήγα στην Ιορδανία. Αλλά να κάθε φορά που καταφέρνω να φυλάξω έστω τσά, κάτι να προκύψει. Να πρέπει να αλλάξω λάστιχα. Όχι να χαλάσει το ψυγείο, να πρέπει να φτιαχτεί. Κάτι να προκύψει. Κάτι θα προκύψει. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, αλλά αν πήγαινα Ιορδανία, δεν θα προέκυπτε τίποτα, γιατί δεν θα είχα τα χρήματα εκεί. Όχι, δεν θα έχει το αυτοκίνητό σου και τα λαστιχά σου. Ναι, έχει δίκιο, ούτε το ψυγείο σου. Είναι και αυτό. Θέλω να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εσύ είσαι τέτοιο, σε καταφέρνει και φυλάσαι στο κάτι τη. Εγώ, ναι, κάνω την καρδιά μου πέτρα, δηλαδή ναι. Μπορεί να θέλω κάτι, ρε παιδί μου, να πάω ένα ταξίδι με αυτό, αλλά άμα δεν έχω στην άκρη έτσι λίγο κάτι, ένα κομπόδεμα, ένα κάτι. Να νιώθει μια σιγουριά, μια ασφάλεια. Ναι, ακόμα και αν μπορώ να βγάλω ένα ταξίδι, δεν θα τα κρατήσω εκεί. Άτε, και εμεί οι γιόλο να δανειζόμαστε που σα πω, θα μου διαβετε. The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Κάθε πρωί, 6 με 10.